Τον αγώνα της χρονιάς δίνει το απόγευμα της Τετάρτης Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι που το Σάββατο κατέκτησαν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς υποδέχονται τη Γιούκ Ντουμπρόβνικ στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης της Ευρωλίγκα. Το έργο των παιχτών του Βαγγέλη Πάτερου φαντάζει δύσκολο, καθώς θα πρέπει να καλύψουν τη διαφορά των 5 τερμάτων της πρώτης αναμέτρησης. Πάθος, πίστη για την πρόκριση και σωστή αμυντική λειτουργία θα είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Στο πλευρό της ομάδας αναμένεται να είναι περισσότεροι από 1000 ερυθρόλευκοι φίλαθλοι που θα κατακλείσουν το κολυμπητήριο του Πειραιά. Μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα η απουσία του Τάσου Σχίζα. Ο καθοριστικός αγώνας που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magic. Χωρίς τον Ματσιγιάουσκας και τον Βασιλιάδη βρίσκεται στη Μόσχα η ομάδα μπάσκετ, όπου αύριο φιλοξενείται από την ΤΣΕΣΚΑ στο τρίτο παιχνίδι της φάσης των 8 της Ευρωλίγκα. Στόχος των Ερυθρολεύκων είναι να επαναλάβουν την καλή εμφάνιση της προηγούμενης εβδομάδας και να ζευγαρώσουν τις νίκες τους επί της ΤΣΕΣΚΑ ώστε να κερδίσουν το εισιτήριο της πρόκρισης στο Final Four της Μαδρίτης. Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Παρασκευάτζα. Ο διεθνής αμυντικός που τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Λάρισα υπέστη θλάση Δευτέρου προς Τρίτου βαθμού στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 1,5 μήνα.